Σε υπόγεια καβάτζα που την περίοδο της γερμανικής κατοχής ήταν καταφύγιο των εισβολέων χρειάστηκε να κατέβουν οι άνδρες του αστυνομικού τμήματος Κισάμου για να ανακαλύψουν τα βαρέλια με τα 35,5 κιλά κατέργας της κάναβης. Η πληροφορία για την κρύπτη με τα ναρκωτικά είχε φτάσει εδώ και καιρό στο τοπικό τμήμα της Ελλάς και χθε στήθηκε η επιχείρηση εντοπισμού και κατάσχεσής τους. Η είσοδο τη Κρήπτη ήταν επιμελώ κρυμμένη και οι αστυνομικοί χρειάστηκε να συρθούν στη γη για να μπουν και να βγάλουν από μέσα τα βαρέλια τα οποία περίχαν ανισοβαρεί συσκευασίε με κάναβη. Πιστήρια που βρέθηκαν στο χώρο κατασχέθηκαν, όπω και μια ζυγαριά ακριβία και υλικά συσκευασία. Αστυνομικέ πηγέ εκτιμούν πω τα 35,5 κιλά κάναβη αποτελούν τη συγκομιδή φυτία που προφανώ οι δράστε καλλιεργούσαν στην περιοχή. Το αστυνομικό τμήμα Κισάμου έχει πετύχει απάνω τα χτυπήματα κατά τη εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο το τελευταίο τρίμηνο η ποσότητα ναρκωτικών που έχει κατασχεθεί στην ευρύτερη περιοχή τη Κισάμου ξεπερνά τα 82 κιλά. Υπενθυμίζεται ότι η αρχή για φέτο έγινε στι 6 Ιουνίου, όταν αστυνομικοί του τμήματο Κισάμου συνέλαβαν έναν 45 και έναν άλλο για την υπόθεση με τα 32 κιλά και τα 1050 δεντρίλια που είχαν εντοπιστεί μέσα σε θερμοκήπιο και σε αποθηκευτικό χώρο στα Φαλάσαρνα. Λίγε ημέρε μετά, στι 28 Ιουνίου, το αστυνομικό τμήμα ΚΙΣΑΜΟΥ, σε συνεργασία με το τμήμα Δίωξη Ναρκωτικών τη υποδιεύθυνσης Ασφάλεια Χανίων, πέτυχε νέο χτύπημα κατά τη εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών. Πάνω από 15 κιλά κάναβη σε αυτοσχέδιες μεγάλες συσκευασίες και σε δοχεία, έκρυβε σε χαντάκι ομβρίων υδάτων και σε ανενεργό αγωγό κοντά σε θερμοκήπιο στα Φαλάσσαρνα, ένας 35χρονος. Το αστυνομικό τμήμα Κισάμου συνεχίζει την προανάκριση για τα 35,5 κιλά κάναβη και σύμφωνα με πληροφορίες έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τουλάχιστον ενός φερόμενου δράστη.